Καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Βούλγαρη. Τι γίνεται με τα Ραφάλ, είδατε εκεί το... την ομιλία, την προλάβατε του Πρωθυπουργού, τον χαιρετισμό. Είχαμε και σποτάκι με το... χάσατε τα καλύτερα. Το περίγραμμά του ήδη είναι γνωστό. Μέσα από τις διεργασίες οι οποίες έχουμε εξελιχθεί σήμερα και ολοκληρώνονται, αν θέλετε, με τη Φιέστα αυτή που διοργανώθηκε στην ανακοίνωσε, ανακοίνωσε, να σας πω τώρα, ανακοίνωσε και μου έκανε εντύπωση και το σχολίασα. Περίμενε αυτή τη στιγμή, έχουμε την ακρίβεια. Δεν μπορεί ο κόσμος μετράει τι θα φάει και τι θα πιει. Δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, δεν μπορεί να πληρώσει το πετρέλαιο να ζεσταθεί. Δεν μπορεί, έχουμε 21 θανάτους σε ένα μήνα από αστικές πυρκαγιές με τα μαγκάλια και όλα αυτά. Και βγαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός τώρα εκεί με τα Ραφάλ και είπε ότι τα πτυτικά και καταδυτικά επιδόματα θα είναι αφορολόγητα. Τι να, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, είναι ένα στοιχείο το οποίο, αν θέλετε, μπορεί να δώσει και τον τόνο της, των επικοινωνιακών ρυθμίσεων που προσπαθεί να δώσει ο Πρωθυπουργός για να εντυπωσιάσει κυρίως το προσωπικό των ενόπλων δυνάμων, αλλά και ευρύτερα μέσα από το κλίμα. Αυτό το πανηγυρικό, το οποίο είναι πραγματικά κάλπικο, που καλλιεργείται όσον αφορά την έλευση των Ραφάλ, λες και τα Ραφάλ θα λύσουν αυτή τη στιγμή μια πραγματικότητα η οποία είναι τραγική, θα έλεγα, και αμύθιτη. Δηλαδή, τα Ραφάλ αυτή τη στιγμή θα βελτιώσουν την κατάσταση που βιώνει ο λαός επισκεπτόμενος κέντρα υγείας, τα οποία συνολικά στη χώρα, στην πατρίδα μας, είναι στο κόκκινο, ή τα Ραφάλ θα αναποφύσουν τους υγειονομικούς που φέρουν εξουθενωμένοι πραγματικά, χωρίς ρεπό. Είναι μια πραγματικότητα η οποία πραγματικά είναι τραγική. Οι δείκτες της καθημερινότητας που βιώνει ο κόσμος και βέβαια τα Ραφάλ, αν θέλετε, είναι ένα οπλικό σύστημα. Αλλά αυτό το οπλικό σύστημα θα πρέπει να το δούμε στην πραγματική του διάσταση και όχι στην ψευδεπίγραφη και παραπλανητική εικόνα που καλλιεργεί η κυβέρνηση. Τα Ραφάλ αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι μια βαθμίδα ενίσχυσης του οπλοστασίου της αστικής τάξης, η οποία προγραμματίζεται μέσω των ενοργειών της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας μέσα από τη γνωστή αναβάθμιση την οποία θέλει να επικαλείται και η κυβέρνηση σήμερα, διαδεχόμενη το ΣΥΡΙΖΑ, την γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μας, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο αυτή η αναβάθμιση πέρα από την επιθετική συμμετοχή της χώρας στους ανταγωνισμούς του κεφαλαίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ουσιαστικά, ζητάει μερίδα στην καπιταλιστική λία η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, απαιτείται από τους πρωτοπαραγωγικούς πόρους που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Και βέβαια σε καμιά περίπτωση, όπως είπατε και εσείς, δεν μπορούν να κρύψουν ότι αυτές οι φιέστες γίνονται μέσα στις τραγικές συνθήκες της πανδημίας, της ακρίβειας, που ο λαός καλείται να υπομειστεί με ευθύνη της κυβέρνησης όλων των άλλων κομμάτων που στηρίζουμε και ψηφίζουμε. Το υπέρογκο πραγματικά είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ κόστος αυτών των πολεμικών αεροσκαφών. Και βέβαια και η ασπίδα την οποία επικαλούνται είναι μία δίθεν ασπίδα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα μας ήταν πραγματικά σημαντικά οπλισμένη μέχρι σήμερα. Δεν τα μπορεί την πολεμική μηχανή να την αναβαθμίζουν τα Ραφάλ, αλλά η χώρα δεν ήταν ανοχήρωτη σήμερα. Δεν ήταν έξω από το ΝΑΤΟ, δεν είχε σταματήσει τις συμμαχίες με τους Αμερικάνους όταν το Ούρουτς Ρέις έκανε σουρωτήρι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ και είναι σύμμαχος με την Αμερική, σύμμαχος με τη Γαλλία. Έχει αυτά τα κατάπιστα σύμφωνα τα συμμαχικά που έχουν υπογράψει τη στιγμή που κορυφώνεται η επιθετικότητα της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, ας μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο ότι με τα Ραφάλ θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση δεν θα λυθούν. Όσο το ΝΑΤΟ και η Αμερική στηρίζουν την τουρκική πολιτική, ή αν θέλετε και την προσπάθειά τους να την κρατήσουν στο δυτικό στρατόπεδο, όπως λέγεται, η Τουρκία θα γίνεται ασίδη. Στο μεταξύ, δεν μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση να κοροϊδεύει τον κόσμο. Λέει η κυβέρνηση ότι έκανε μία αύξηση του κατώτατου μισθού, ότι θα αυξήσει και άλλο και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο μέσα στην άνοιξη τον κατώτατο μισθό δεύτερη φορά. Την ίδια ώρα όμως οι Έλληνες πολίτες
πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν ότι δεν υπάρχει όχι μόνο αύξηση, όχι μόνο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά έχουν φτάσει σε όρια να βάζουν κάτω μολύβι και χαρτί να δουν τι θα φάνε. Έχουν φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις. Και η κυβέρνηση λέει, α, εγώ κάνω αύξηση. Και πάλι επικοινωνία κάτω βλέπει το θέμα. Και πάλι προσπαθεί. Λες και περιγράφει μια πραγματικότητα και άλλη πραγματικότητα ζούμε οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι. Η λαϊκή οικογένεια, ο εργαζόμενος, δεν μπορεί πλέον να εξαπατηθεί. Γιατί από τη μια μεριά βιώνει την ανήλικτη πραγματικότητα, αυτή που κι εσείς περιγράψατε. Και από την άλλη μεριά ακούει την, αν θέλετε, αυτή την ηλουστρασιόν εικόνα που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση μέσα από κάποιες παροχές. Ούτε το ρεύμα μπορεί να πληρώσει ο κόσμος, ούτε τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Και αν θέλετε, στα λαϊκά νοικοκυριά οι εργαζόμενοι θέλουν να έχουν μια συνέπεια, να έχουν κάποια προβλήματα λυμένα. Δεν είναι μπαταχτήρες. Δεν θέλουν να αποφύγουν τις πληρώμες. Θέλουν να έχουν τη ζωή τους ρυθμισμένη. Δεν μπορούν πλέον. Δεν μπορούν ούτε φορολογικά να πληρώσουν τα χρέη τους, τις υποχρεώσεις τους, ούτε να καλύψουν βασικές ανάγκες. Κορυφαίες ανάγκες επιβίωσης, όπως είναι η τροφή, η διατροφή αυτή τη στιγμή. Και δεν λέμε φυσικά μέσα σε μια πανδημία που σε αναγκάζει το ίδιο το σύστημα, ο ίδιος ο μηχανισμός ελέγχου, να καταφεύγεις στα ιδιωτικά κέντρα και να πληρώνεις πανάκριβα τα αναγκαστικά τεστ, όχι αυτά τα οποία τα κάνει για τακτικούς λόγους, για να βεβαιωθείς εσύ ότι είσαι καλά, να μην κολλήσεις το παιδί σου και πληρώνεις 50 και 60 στα κέντρα υγείας. Μα τώρα που βάζετε αυτό το θέμα, να μπορέσει να διασφαλίσει την υγεία σου. Τώρα που βάζετε αυτό το θέμα. Τώρα που βάζετε αυτό το θέμα για την υγεία και για την προστασία του παιδιού, όπως είπατε, παίρνουν άδειες ειδικού σκοπού και ανακοίνωσαν ότι σε αυτές τις 4 ημέρες που ο γονιός θα μείνει σπίτι, θα πληρωθεί το 50%. Δηλαδή άδεια ειδικού σκοπού για να μείνει ο γονιός με το παιδί στο σπίτι, συν μία ημέρα από την κανονική του άδεια, αλλά με 50% μειωμένες αποδοχές. Αν θέλετε, ένα στοιχείο ενδεικτικό, και βέβαια δεν είναι και αυτό που λέτε διαφορετικό από το ότι αυτή τη στιγμή από τη μια μεριά η κυβέρνηση γονατίζει πραγματικά τον ελληνικό λαό, ο οποίος έχει την αγωνία της επιβίωσης. Δεν είναι μια εικονική πράγμα, είναι πραγματικότητα την οποία ζει. Και από την άλλη βλέπει, για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω ένα το οποίο έχει και μια σημαντική τραγικότητα, ότι άνθρωποι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι αυτοί που βρίσκονται σε αιμοκάθαρση, αποκλείονται από τις ιδιωτικές μονάδες αν είναι θετικοί στον κορονοϊό. Αποκλείονται από τα 300 ιδιωτικά κρεβάτια που μίσθωσε με το αζημίο του η κυβέρνηση. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή πραγματικά βιώνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την πραγματικότητα να τη δει να την τοποθετήσει στη διάσταση που πρέπει. Να δει συνολικά την κυβερνητική πολιτική, η οποία είναι απόλυτα αντιλαϊκή. Απ' τη μια μεριά γονατίζει τον κοσμάκι, απ' την άλλη μεριά πρημοδοτεί χρηματοδοτώντας πολύπλευρα τον ιδιωτικό τομέα, και βέβαια μέσα σε όλα αυτά έχουμε και την συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σήμερα, με την κυβέρνηση να έχει δώσει ήδη κατευθύνσεις για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, καλλιεργώντας ένα κλίμα εφησυχασμού. Είναι πραγματικά σχιζοφρενικό αυτό το πράγμα. Ο κόσμος αρχίζει πλέον και το βλέπει καθαρά αυτή την πολιτική. Και βέβαια, μην πάμε και μακριά, μέσα από αυτό το τέλμα στο οποίο, ας πούμε, οδηγεί αυτή η πολιτική, αυτή τον κόσμο, έχουμε τις διεκδικήσεις, όπως αύριο το μεσημέρι στις 12.30 ώρα μαζεύονται εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, φοιτητές, για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα δικαίωμα στη ζωή. Δεν θέλουν τα παιδιά τους, οι γονείς, να γίνουν αριθμοί, να συμπεριληφθούν μέσα στους διασωληνωμένους, σε αυτούς που βρίσκονται στις αντατικές και πολύ περισσότερο σε αυτούς οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. 130 άτομα πέθαναν χθες, 1500 άτομα από την αρχή του χρόνου, 22.200 από την αρχή της πανδημίας. Έχει αγωνία ο γονιός. Και τι κάνει το Υπουργείο Παιδείας? Φυσικά
παίζει με, τις, με, την, με τα τεστ και ουσιαστικά πάλι πρημοδοτεί τις επιχειρήσεις. Ανοίγει όπως ανοίγει τα σχολεία και την ίδια ώρα συνεχώς το κονδύλι στον προϋπολογισμό μειώνεται για τη δημόσια υγεία. Και βγαίνει στο βήμα της Βουλής ο κύριος Μητσοτάκης και λέει: εγώ δεν περίμενα καμιά έρευνα και καμιά έκθεση τσιόδρα λίτρα για να στηρίξω το δημόσιο σύστημα υγείας. Πώς γίνεται να έχει λιγότερα χρήματα ο προϋπολογισμός και απ' την άλλη ο Πρωθυπουργός να λέει στον κόσμο ότι στηρίζει το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας? Τελείως αντιφατικό δεν είναι αυτό? Είναι απολύτως ανταφατικό, όπως και πολλές άλλες πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής. Και βέβαια, εμείς έχουμε πάρα πολλούς λόγους να εμπιστευτούμε τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων στον χώρο υγείας, αλλά και στον χώρο της εκπαίδευσης, και να διαβάσουμε τα αιτήματά τους, τα οποία έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες, αλλά και τα μέτρα εφησυχασμού. Mm. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε 2 χρόνια μέσα σε μια τεράστια πανδημία και ένα βασικό αίτημα των γιατρών, των νοσοκομειακών για παράδειγμα, των οργάνων τους, για μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Δεν γίνονται. Για πραγματική αύξηση των μονάδων των κλινών εντατικής θεραπείας. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να βαφτίζονται αυτή τη στιγμή μονάδες αυξημένης φροντίδας σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν μπορεί να οθεί η κυβέρνηση νοσοκομειακούς γιατρούς στην συνειδησιακή, αν θέλετε, κατάσταση και σύγκρουση να επιλέγουν ασθενείς ποιοι θα ζήσουν, ποιοι θα πεθάνουν μέσα από την παροχή διαφορετικού επίπεδου φροντίδας. Ναι. Είναι τραγικά αυτά τα πράγματα και φυσικά σε καμία περίπτωση ούτε οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, ούτε αν θέλετε και σε σημαντικό βαθμό η πλάτη που βάζουν τα άλλα κόμματα σε αυτές τις εξαγγελίες και στα μέτρα, όσο και αν επιφανειακά ή φραστικά ασκούνε μια κριτική, να σιγοντάρουν αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαναστάση. Να είστε καλά, κύριε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.